la volée. Αυτό το κοινό δεν συναντάει τις προσδοκίες μου. Ευτυχώς μπορώ να το αλλάξω με το πάτημα ενός κουμπιού. Κοιτάξτε το πουλάκι, παιδιά! Συγγνώμη που χαλάμε την παρέλασή σου. Καλό αυτό. Αλλά φοβάμαι ότι πρέπει να ματαιωθεί. Τώρα κλείστε το κινητό σου και παράδοσέ το. Σοβαρά ζητάς από μια στάρ των κοινωνικών δικτύων να σου δώσει το κινητό της? Ναι, σοβαρά. Γάριτι, οι φίλες σου σε αυτή την εκδοχή θα γίνουν διάσημες. Έχω τα μέσα να τις βελτιώσω. Δεν έχει σημασία που δεν υπάρχουν. Αυτό δείχνεις και στον κόσμο στο διαδίκτυο. Είναι η ευκαιρία σου να γίνεις αυτό που πάντοτε ήθελες. Όχι! Αυτό νομίζεις εσύ ότι ήθελα να γίνω πάντοτε. Αυτό που πραγματικά θέλω ήταν μπροστά στα μάτια μου τόσο καιρό. Οι φίλες μου... Καμία διαδικτυακή επιτυχία δεν αξίζει αν δεν έχω τις αληθινές φίλες μου να τη μοιραστώ. Τι έκανες! Τώρα πώς θα γίνονται όλα τέλεια! Και σε μένα αρέσει να δίνουν συγχαρητήρια επειδή έφτιαξε ένα τέλειο σύνολο. Αλλά νομίζω ότι εσύ παρασύρθηκες λιγάκι. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζεις? Δημιούργησες ολογράμματα των φίλων μας και ετοιμαζόσουν να στριμώξεις όλο αυτό το πλήθος σε ένα μικρό δωμάτιο. Και το γνωμικό μου? Δεν είναι κακό να θες να βελτιώνεσαι, αλλά όχι σε βάρος των άλλων. Και ειδικότερα των φίλων σου. Φίλων? Έχω 3 εκατομμύρια followers, μα όχι αληθινούς φίλους. Είμαι αξιολύπητη. Έχεις μία, αν το θες. Κάντες 2. Γιατί χαίρονται? Έχουν καταλάβει τι έγινε? Wow! Οι Rainbooms γίνονται δημοφιλείς στο SnapGab! Λένε ότι το laser ουράνιο τόξο είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει ποτέ τους σε παρέλαση. Hey, ίσως τελικά δεν καταστράφηκε η παρέλαση. Πάντως τα μουσικά μας όργανα είναι πάνω στη σκηνή. Έχεις ακόμη άγχος. Κι εγώ το ίδιο θα σε ρωτούσα.